Φύση, εκδρομή, αθλητική δραστηριότητα, μα δεν έχουμε καλύτερο και το ξέρετε. Σήμερα είπαμε να προσθέσουμε στο βιογραφικό μας την κατάβαση φαραγγιών ή αλλιώς κάνιονι. Ο άνθρωπός μας για να μας μοιήσει στα μυστικά του κάνιονι δεν είναι άλλος από το Γιάννη Μπρομυράκη, εκπαιδευτής στη διάσχιση φαραγγιών και κυρίως λάτρης της φύσης και της Κρήτης. Σημείο συνάντησης στο φαράγγι του Περιστερά, ένα μικρό κομμάτι παραδείσου, ενός μεγαλύτερου ποταμού που ξεκινά από τα Λασιθιώτικα και καταλήγει στο πολύ γνωστό φαράγγι της Αρακίνης κοντά στο Μύθος. Ακολουθούμε το δρόμο του νερού και η εμπειρία που ζήσαμε ήταν κάτι παραπάνω από απολαυστική. Τι πρέπει να ξέρω? Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να είσαι συνεπής σε ό,τι συμφωνήσουμε από τώρα. Μάλιστα. Δηλαδή, θα πρέπει να είσαι τυπική, να ακολουθήσεις κάποιους κανόνες και το πρωτόκολλο ακριβώς. Από τη στιγμή που ξεφύγεις από το πρωτόκολλο και κάνεις τα δικά σου, αμέσως μπαίνεις σε μια ζώνη κινδύνου. Έτσι. Όταν ακολουθείς τους κανόνες, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, πέρα από φυσικά φαινόμενα, έτσι, να κινδυνεύσεις στο παραμικρό. Για δώσε μου δύο tips για να ξέρω πώς θα κουτρουβαλάω εκεί στους βράχους μέσα στο φαράγγι, να μπω σώα και αυλαβείς. Και μετά να πάμε να προετοιμαστούμε, γιατί έχουμε να αλλάξουμε ρούχα, να βάλουμε τα σωστά ρούχα τέλος πάντων στο λέσμιο πριν για να μην κρυώνουμε και ό,τι άλλο χρειάζεται. Λοιπόν, το μέσο που θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα είναι το σκοινί. Δηλαδή είναι το βασικό μας εργαλείο και το πιο σημαντικό πράγμα από αυτά που χρησιμοποιούμε για να κατέβουμε τα κάθετα σημεία του φαραγγιού, δηλαδή θα συναντήσουμε ουσιαστικά μεγάλα σκαλοπάτια, καταράκτες, που δεν μπορεί ένας απλός πεζοπόρος, ένας απλός αναρχητής να τους κατέβει. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τεχνικά μέσα, το σκοινί κατά βάση, και τη ζώνη μας για να μεταφέρουμε το σώμα μας από το ένα επίπεδο στο άλλο. Μάλιστα. Αυτό είναι το ραπέλ που λέμε. Ακριβώς. Αυτή είναι η διαδικασία του ραπέλ. Όμως αυτή γίνεται μέσα στην κήτη του νερού, γίνεται μέσα στο υγρό στοιχείο και εμπεριέχει και αυτό το κομμάτι της δυσκολίας. Θα πέφτει νερό πάνω μας. Δηλαδή εμείς θα κατεβαίνουμε και θα βρεχόμαστε. Ακριβώς. Σαν θα βλέπω στις ταινίες. Ναι. Τρελαίνομαι. Δεν είναι ένα απλό ραπέλ. Έχει και το νερό. Ευχαριστώ που διάλεξε ένα τέτοιο φαράγγι για μας σήμερα. Λοιπόν. Για τα πρακτικά, αν σας μπήκε ιδέα στο μυαλό ήδη, είναι πολύ απλό για τον καθένα από εμάς να ξεκινήσει. Πρώτα-πρώτα με τη σωστή εκπαίδευση. Μαθήματα γίνονται από τους εκπαιδευτές του Παγκρίτη Ομίλου Διάσχησης και Εξερεύνησης Φαραγγιών. Ο εξοπλισμός παρέχεται από τον Όμιλο και μπορείτε να ενταχθείτε στα σχολεία εκπαίδευσης από την ηλικία των 8 χρονών και πάνω. Η βασική εκπαίδευση διαρκεί 3 Σαββατοκύριακα. Η αφορμή για να συναντηθούμε με τον Γιάννη ήταν το τελευταίο του βιβλίο, το Canyoning στα φαράγγια της Κρήτης. Αυτό το βιβλίο είναι ένα βιβλίο που αφορά εμένα που δεν έχω ξανακάνει ποτέ και θα ξεκινήσω τώρα, ή είναι περισσότερο για τους έμπειρους? Κοίτα, είναι ένα εργαλείο για έναν έμπειρο που θα ξέρει πώς θα το διαβάσει και θα κάνει την πληροφορία δική του και θα το χαρεί. Όμως και είναι και ένα πολύ, πολύ καλό εργαλείο για έναν φυσιολάτρη, για να μάθει πού βρίσκεται ένα φαράγγι, να δει τι έχει αυτό το φαράγγι μέσα, χωρίς να πάει. Και από τη θεωρία ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πράξη. Φορέσαμε τις στολές μας, τα κράνη μας, που σημειωτέων δεν βγαίνουν ποτέ όσο είμαστε μέσα στο φαράγγι, τσεκάραμε τον εξοπλισμό μας και αφού κάναμε μία πρώτη βουτιά για να συνηθίσουμε τη θερμοκρασία του νερού, ξεκινήσαμε την πορεία μας μέσα στον Περιστερά, παρέα με τρεις Γιάννηδες. Ποιος τη χάρη μου. Γιάννης Μπρομυράκης, Γιάννης Αλεξανδράκης, Γιάννης Γελουράκης. Στον πρώτο καταράκτη τα βήματά μου ήταν αργά, διστακτικά. Το μυαλό σε απόλυτη εγρήγορση. Το χέρι να κρατά πάντα το σκοινί, τα πέλματα κάθετα στο βράχο και η σκέψη μου να επαναλαμβάνει τις οδηγίες του Γιάννη. Δεν είμαι σίγουρη αν θυμόμουν να πνεύσω, θυμάμαι όμως πόσο χαρούμενη ένιωσα με το νερό να τρέχει κάτω από τα πόδια μου. Μπαίνοντας στο φαράγγι, ξέρεις ότι ισχύει ένας κανόνας. Δεν γυρνάς ποτέ πίσω. Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Δεν μπορείς να ανέβεις στους καταράκτες που μόλις κατέβηκες. Μάθημα πρώτον λοιπόν. Πάντα προχωράμε μπροστά.
φαράγγι μας ένας παράδεισος. Άκουγα, έβλεπα, ένιωθα το νερό. Η δική μου η χαρά μεγάλη και μόνο που βρισκόμουν σε ένα μέρος με πρωταγωνιστή το νερό. Από ένα σημείο και μετά, απλά απολάμβανα. Ο Γιάννης και ο Γιάννης είχαν αναλάβει τα πάντα. Ήμασταν σε ασφαλή χέρια, όλα ήταν οργανωμένα και έτοιμα και εμείς απλά ζούσαμε την εμπειρία. Ίσως αυτό είναι ένα από τα λίγα γυρίσματα που ο οπερατέρ το διασκέδασε τόσο όσο και ο δημοσιογράφος. Μάλιστα, ο Γιάννης, ο συνάδελφός μου, αποδείχθηκε και μεγάλο ταλέντο στην κατάβαση. Στους επόμενους καταράκτες είχαμε αφαιθεί τελείως στο ρυθμό του φαραγγιού και της ομάδας. Διασχίζοντας το φαράγγι κάνεις πολλά. Σίγουρα όμως δεν σκέφτεσαι όσα άφησες πίσω σου στην πόλη, στο γραφείο, στο σπίτι. Στην αρχή είσαι επικεντρωμένος στις οδηγίες που έχεις και τις σωστές κινήσεις που κάνεις για να μείνεις ασφαλής. Αλλά μετά από λίγο, απλά απολαμβάνεις. Η ήχη της φύσης, η αίσθηση της ελευθερίας όταν σχεδόν νεωρείς από το βράχο, το νερό που κυριαρχεί παντού, σκέτη μαγεία. Και κάπου εκεί, ανάμεσα σε βράχους και καταράκτες, μοιράζεσαι και δύο κουβέντες όμορφες που σου ανοίγουν άλλες προοπτικές στη σκέψη. Για φινάλε, το φαράγγι μας έχει κρατήσει τον πιο εντυπωσιακό καταράκτη ύψους 20 μέτρων, με μπόλικο νερό να ευχαριστηθείς, να παίξεις και να χορτάσεις διασκέδαση. Και για το ξεκίνημα της κατάβασης, μια ωραιότατη όρηση για να ευχαριστηθείς αδρεναλίνη. Ώρα τώρα για κουβέντα με τον οδηγό και εκπαιδευτή μας Γιάννη Βρωμυράκη. Ο Γιάννης διασχίζει φαράγγια τα τελευταία 20 χρόνια. Το πρώτο του φαράγγι ήταν του Καβουσίου, στον Κερατόκαβο. Εκεί κατάλαβε ότι είχε βρει νόημα η ζωή του. Η συνέντευξή μας δεν θα μπορούσε να γίνει πουθενά αλλού παρά μόνο μέσα σε ένα φαράγγι. Μέσα στο νερό, με το ωραιότερο σκηνικό γύρω μας. Κλείσε τα μάτια σου. Την πιο όμορφη στιγμή που έχεις ζήσει σε αυτές τις συνθήκες. Κοίτα, μια στιγμή που θυμάμαι πολύ έντονα είναι η πρώτη φορά που μπήκα σε φαράγγι μόνος μου, σαν αρχηγός, ας πούμε, μαζί με άλλο ένα παιδί, για να το εξερευνήσω, για να βάλω δίδες και να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι ένα από τα πιο έντονα πράγματα, γιατί είναι ένα συνέστημα πρωτόγνωρο. Να μπαίνεις σε ένα χώρο που δεν ξέρεις τι θα βρεις μπροστά σου, και ειδικά στα πρώτα μου βήματα που είμαι τελείως άπειρος, ήξερα πολύ λίγα πράγματα σε σχέση με αυτό που ανάγω τώρα. Και τα συναισθήματα ήταν πιο έντονα, όλοι μου φόβοι πολύ. Τι είναι πιο συγκλονιστικό όταν σε εισαγωγικά ανακαλύπτεις, δηλαδή μπαίνεις πρώτη φορά σε ένα φαράγγι για να το χαρτογραφείς, δεν ξέρω πώς το λέμε το φαράγγι, χαρτογράφηση το λέμε. Ασφάλιση, χαρτογράφηση. Ωραία. Ή όταν θα φέρεις, που το έχεις κάνει γι' αυτό, και θα φέρεις και άλλους μαζί σου να τους το δείξεις. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, γιατί στο πρώτο επεκτείνεις τα δικά σου τα όρια, που είναι ένα πράγμα μοναδικό, μπαίνεις σε ένα χώρο, ένα εξερεύνητο, δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις παρακάτω, οπότε τα συναισθήματα είναι ιδιαίτερα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς. Το άλλο δε που ζεις όταν στα πρόσωπα των ανθρώπων που για πρώτη φορά γνωρίζουν αυτό, βλέπεις πράγματα, μοιράζεσαι μαζί τους, τους προσφέρεις κάτι που τους δίνει χαρά, τους ξεκουράζει, τους ανοίγει καινούργιους δρόμους, είναι πάλι ένα ιδιαίτερο σχέδιο. Ειδικά όταν αυτό γίνεται με παιδιά ή ανθρώπους που είναι έτσι πολύ ευαίσθητοι στη φύση, σε καινούργια πράγματα, είναι μοναδικό. Δεν μπορεί να συγκριθεί. Νιώθω φοβερά πράγματα βλέποντας μικρά παιδιά να κάνουν αυτά τα πράγματα.
τα μικρά παιδιά είναι τόσο ανοιχτά στο μυαλό τους, είναι τόσο εύπλαστα, δεν έχουν ακόμα φοβίες όπως οι ενήλικες, δεν του βάλανε προβλήματα. Οπότε αυτό που εισπράττεις από τα πρόσωπά του, τελειώνοντας ένα παράδειγμα, είναι τόσο μεγάλο το δώρο και δεν συγκρίνονται με τίποτα. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν μπορούσα να χαρίσω όλο αυτό που έχω σε δεκάδες παιδιά, θα ήταν πολύ μεγάλο. Διαπιστώνω ότι το κάνιονινγκ δεν είναι μόνο μια αθλητική δραστηριότητα, αλλά και μια πνευματική εξάσκηση. Έχει να σου δώσει πολλά στην προσωπική σου εξέλιξη. Καταρχήν ένας μεγάλος αγώνας με τον ίδιο σου μέχρι, να περάσεις τις φοβίες σου, να αποκτήσεις τα όρια σου, να γνωρίσεις πράγματα του εαυτού σου που δεν ξέρεις καν ότι υπάρχουν. Είναι πράγματα που νομίζεις ότι δεν μπορείς να τα κάνεις, ότι τελικά μπορείς, σε άξιος δηλαδή, και έχεις δυνάμεις. Αυτό έχει άπειρες προεκτάσεις. Μπορείς να το φτάσεις πολύ μακριά. Η φύση έχει τη δική της τη σοφία. Και άμα της αφαιθείς, σου διδάσκει πάρα πολλά πράγματα. Πέρα από τη γνώση που θα πάρεις από τη φύση, θα γιατρέψει και πολλά προβλήματα που μπορεί να έχεις. Δηλαδή, θα εκπληρώσει πληγές, θα σε βγάλει από αδιέξοδα που ίσως νιώθεις ότι βρίσκεσαι, θα σε χαλαρώσει, θα σου πει, φίλε, αυτό που σε προβληματίζει, που μπορεί να είναι ένας πόνος που έχεις στο πόδι σου, μια αρρώστια, μια οικονομική δυσκολία, θα σου πει, αυτό φίλε δεν είναι πρόβλημα. Μπορείς και πολύ περισσότερο να παλέψεις, είσαι πιο δυνατός, προχώρα. Αυτό είναι το δώρο που παίρνεις φεύγοντας από εδώ και δεν μπορεί να το αντικαταστήσει με κάτι άλλο. Ο Γιάννης έχει αφιερωθεί στα φαράγγια και ακολουθεί τον δρόμο του νερού και τη μαγεία του. Έχει διασχίσει εκατοντάδες φαράγγια στην Κρήτη, την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπου έχει ταξιδέψει σε περισσότερες από 25 χώρες σε Ευρώπη, Αμερική και Αφρική για να ζήσει την εμπειρία του κάνιονινγκ. Αν μετά από το σημερινό βίντεο σας βάλαμε την ιδέα να δοκιμάσετε, ξέρετε, ο τρόπος είναι πολύ απλός. Επικοινωνήστε με τον Παγκρίτη Όμιλο και είμαι σίγουρη ότι με το κάνιονινγκ θα ανακαλύψετε μία Κρήτη που δεν είχατε ποτέ φανταστεί.